Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, το φίλο μας τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Να του δώσουμε τον λόγο, να τον ακούσουμε εκείνον. Αρκετά μιλήσαμε εμείς. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, άκουσα την ωραία σας, έτσι, τον πρόλογό σας. Τι να κάνουμε, πρόεδρε μου, στεναχωρεμένος είμαι. Βέβαια, εδώ πέρα αυτοκτονεί ο κόσμος, εδώ συμβαίνουν τόσα δεινά. Εδώ κλείνουν τα μαγαζιά κάθε μέρα, οι επιχειρήσεις κτλ. Ο κόσμος πάλι είναι, δεν έχουν να φάνε δουλειά. Δεν νοιάζονται για 1,5 εκατομμύρια ανέργους του ιδιωτικού τομέα. Και νοιαστήκανε για 2,600, για 4.000 που είναι μαζί με τους συναλλασσόμενους με το ΕΝΕΡΤ. Είναι 4.500 είναι από ό,τι έμαθα. Βγήκαν ξαφνικά όλες οι τυράντες και όλα τα γένια και όλα τα μουσια, όλοι οι καλλιτέχνες, η πνευματική ηγεσία. Βλέπανε να ξεπουλιέται, να ξεπουλείται η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς από αυτούς εδώ την πνευματική ηγεσία δεν είδα να βγαίνει και να κάνει μία δήλωση. Μονάχα ο κύριος Νταλάρας έλεγε ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκα. Λοιπόν, σαν δεν τρεπόμαστε λίγο μόνο. Έλα κύριε πρόεδρε, πάρτε το λόγο. Το θέμα είναι πού το οδηγούν το ζήτημα. Διότι βλέπω μια σύσκεψη σήμερα το βράδυ και όλοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Τώρα ο Άδωνης είναι αυτή τη στιγμή στην Τζαπανίδου και τα. Και λίγο πολύ προεξοφλούν εκλογές. Απειλώντας ότι αν δεν υποχωρήσουν ο Βεντζέλος και ο Κουβέλης, είναι ακάθεκτοι και αποφασισμένοι για εκλογές. Όλοι πρέπει να ντρέπονται, κύριε πρόεδρε. Όλοι τους πρέπει να ντρέπονται. Δεν καταλαβαίνω αυτή την κατάσταση. Καταρχάς και ο Σαμαράς, εδώ που τα λέμε τον τελευταίο καιρό, είτε με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, είτε τώρα με αυτό το κλείσιμο της ΕΡΤ, για το τόσο σοβαρά θέματα δεν πρέπει πρώτα να συνεννοηθείς. Άλλος πάλι και αυτός. Τι ήθελε τώρα να βάλει το ΔΕΤ για να ακατεβάσει τους πόμπους. Όχι, λέω. Θυμάσαι με σένα τι σου είχαν κάνει τότε. Ποιος ήταν που σου. Φώναζε, άκουγε κανείς τότε. Μα τότε, μα και γενικά στην Ελλάδα, ό,τι και να παθαίνει καθένα, νοιάζεται οι διπλανοί. Ούτε διπλανοί δεν νοιάζονται. Άμα δεν είσαι ο κύριος Τάδε. Θέλω να του πάρω τη συγχρόνια το κανάλι. Για να βγεις να κάνεις. Και τους έλεγε καρκίνος. Καλά, τους τα έλεγε εκεί πέρα, όλο ευχές ήταν. Αυτό που λένε, ακούστε, είχε γίνει μια εκπομπή τότε που λέτε. Ε, καλά, εγώ την είχα δει. Εντάξει, άνθρωπος είσαι, βγήκες και σε έξω από τα ρούχα σου. Είναι η τελευταία εκπομπή. Είχαν πάει τα ΜΑΤ να στενοχωρήσουν τις κεραίες και τα λοιπά. Και θεωρώντας ότι είναι η τελευταία εκπομπή, ανέβηκαν οι τόνοι. Λες και εσύ, ρίχτε στα γη τα γκάζια. Τι έγινε τώρα, σιγά, μήπως καταλάβανε και αυτοί τίποτα από αυτά. Αχ, Θεέ μου. Τι θυμηθήκαμε τώρα. Και αυτή όλη τη ΣΕΡΤ, αν δείτε στο ίντερνετ, κυκλοφορεί μια πρόβλεψη που είχα κάνει πέρυσι το 2012. Τι? Που τους είχα πει, με καλέσανε για μια ώρα επειδή ένας κεντρών κατέβηκε με πλήρης συνδυασμού σε όλη τη χώρα. Είχαν υποχρέωση και να μου δώσουν στο κόμμα μια ώρα η ΕΡΤ. Ναι. Μια ώρα. Και κάναμε μια συνέντευξη με δύο κοπέλες, από αυτές τις κοπέλες που βγαίνανε προχθές και κάνανε εκείνο το απόγευμα αντιδικία με το Σαμαρά. Οι κοπέλες που ήταν στις οθόνες. Ναι. Εκείνες μου είχαν πάρει τη συνέντευξη. Αχα. Και τους είπα, υπηρετείτε τον καθεστώς ΠΑΣΟΚ και καθεστώς Νέας Δημοκρατίας και στο τέλος θα σας κλείσουν. Υπάρχει αυτή η προφητεία σαν πρόβλεψη και το έχουν σε όλο το ίντερνετ άμα μπείτε. Ναι. Είτε στο διαπλοκή GR, είτε στη ζούγκλα, το έχουν βάλει παντού, 1,5 λεπτό που τους ειδοποίησε ότι θα σας κλείσουν αυτοί τους οποίους λιβανίζεται επί χρόνια. Και εμείς που αγωνιζόμαστε για να γίνει η κρατική τηλεόραση σοβαρή, διάφανη, να μην μπαίνει μέσα, να μην έχει ελλείμματα, πλουραλιστική, εμάς δεν μας βάζετε καθόλου. Δεν μας φιλοξενείτε και φιλοξενείτε αυτούς που θα σας κλείσουν, τους δημίους σας. Τους δημίους σας. Και υπάρχει αυτό το 1,5 λεπτό καινούριο τέτοιο στο ίντερνετ, καινούριο περί Λεβέντη. Ότι τους είχα ενημερώσει ότι θα κλείσουν. Ότι τους είχα ενημερώσει ότι θα κλείσουν. Τώρα επί της ουσίας, όσον αφορά την απογευματινή που είναι και σημαντική συνάντηση, η έσχατη λύση κατ' εμέ είναι ο Μεν Σαμαράς να κάνει μια υποχώρηση και να ανοίξει αμέσως τον ένα διάβλο, αμέσως όμως τον ένα διάβλο, κάνοντας ορισμένες προσλήψεις γύρω στις 300 γρήγορα
για να λειτουργήσει ο ένας διάβλος το ένα κανάλι της ΕΡΤ, ως ότου γίνουν οι διάβλοι. Και τι θα γίνει δηλαδή άμα θα ανοίξει ο ένας διάβλος ή οι τρεις διάβλοι, θα αλλάξει δηλαδή κάτι στη χώρα? Κύριε Πρόεδρε, πέφτετε κι εσείς. Κοιτάξτε, σήμερα προσέρχονται οι δύο. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Τώρα περιμένω να δούμε. Λένε τώρα για ανοιχτή ΕΡΤ. Άντε να μην πω κάτι που δεν πρέπει να τα λέω στον αέρα. Όχι, σας λέω τώρα σαν μέση λύση, γιατί περισσότερο οι εγωισμοί τώρα είναι που πρέπει να παραμεριστούν. Δηλαδή, ο Μεν Σαμαράς. Εμένα ήρθε πάντως ένα στέλεχος πολύ ψηλό φίλος του Πασόκ και ξέρετε τι μου ψιθύρισε στα αυτή. Εδώ και τρεις μέρες μου το είπε. Αν πάμε, μου λέει, σε εκλογές, να ξέρεις ότι τις εκλογές μου λέει τις προκαλεί ο Γιωργάκης, ο οποίος είπε στο Βενιζέλο, ή καθαρίζει την υπόθεση με τον Παπακοσταντίνου και με ό,τι έχει να κάνει Πέριξ, με Ελστάτ και τα λοιπά, γιατί σου λέει δεν ξέρουν με τον Σαμαρά, μην τυχόν σε αυτή τη Βουλή ξαφνικά, στη Βουλή ξαφνικά φέρει θέμα στατιστικών και αν, αν σωστά μπήκαμε στο Δουνουτού ή όχι, καταλαβαίνετε είναι πολύ σοβαρά, ή διαφορετικά σου λέει πάμε σε καινούριο κόμμα και το Πασόκ διαλύεται εντελώς. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό το πράγμα δεν έχει βάση? Και προσπαθούν τώρα να σώσουν την κομματική τους πελαλήτεια. Ο Μεν Σαμαράς να συσπυρώσει τους δεξιούς, να τους πάρει πάνω του και να πάρει και κανένα ακροδεξιό να μην πηγαίνει στην Χρυσή Αυγή. Ο Δε Βενιζέλος να σωθεί, να περισωθεί εκεί, να πιάσει ό,τι μπορεί να πιάσει. Ο Κουβέλης που έχει πάει στο 1-2% να σώσει και αυτός ό,τι σώσει από την αριστερά. Μα αυτός δεν θα μπορέσει να σώσει. Λοιπόν, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν ισχύει αυτό το σενάριο, κύριε Πρόεδρε? Ναι, θα ξέρουμε το βράδυ. Θα το δούμε το βράδυ. Εάν η τρέλα των εκλογών. Και ποιος θα την πληρώσει, ο κόσμος τελικά? Εάν η τρέλα των εκλογών επικρατήσει, σίγουρα δύο πράγματα θα έχουν γίνει. Ο Μεν Σαμαράς έχει από καιρό πάρει απόφαση για εκλογές, γιατί έχει βάλει τον Αλαβάνο να κόβει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις. Πάει καλά ο Αλαβάνος και έχει και πρόταση. Αυτός λέει, σου λέει δραχμή, εγώ σου λέει. Ναι, αλλά λέει δραχμή έχω. Ξέρεις γιατί πάει καλά? Γιατί ο πληρώνει τις δημοσκοπήσεις ο Σαμαράς. για να κόβει ένα-δύο. Γιατί από πού το κόβει? Α, τόσο χρειάζεται δηλαδή. Και το Λοβέρδο, ναι, και το Λοβέρδο. Ό,τι κόβει ο Αλαβάνος το κόβει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά εγώ είχα το Λοβέρδο χθες εδώ, προχθές τον είχα εδώ και μιλούσα μια ώρα μαζί του. Στη συνέντευξη που του έκανε ήταν ποταμός. Εγώ κατάλαβα ότι ο Λοβέρδο τα έχει ψιλοβρεί με τον Γιωργάκη και έχει το δάχτυλο σε σκανδάλι. Τα Γιωργάκια όλοι στο Λοβέρδο θα πάνε τελευταία στιγμή, θα πέσει σύρμα. Επειδή δεν προλαβαίνουν να κάνουν κόμμα, θα βγάλουν τελικά το Λοβέρδο και θα έρθει μετά το Πασόκ ακουπή στη μέση. Λοβέρδος Βενιζέλος. Αυτό κατάλαβα εγώ, πρόεδρε μου. Πάντως για το Λοβέρδο πιστεύω ότι και εκεί και ο Σαμαράς έχει βάλει το χέρι του. Γιατί... Όλους τους εξυπηρετεί τελικά. Ναι, γιατί και ο Λοβέρδος κόβοντας το Πασόκ στα 2 κάνει το Βενιζέλο να μπορεί να κινδυνεύει να πέσει κάτω από το 3. Διαμείβει στη Βουλή. Δηλαδή κόβοντας αυτό 4-5 έχει το Πασό, κόβοντας το στα 2 και 1,5 να πάρει ο Λοβέρδος, κινδυνεύει για το 3 να μην το πιάσει ο Βενιζέλος. Σωστός. Άρα αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς ποντάρει σε ορισμένα πράγματα. Εγώ αυτό κατάλαβα, γιατί... το να πάρει τη μισή Χρυσή Αυγή εκβιάζονται, κάνοντας ότι... Να μην πηγαίνει ακροδεξιά από εκεί. Καθάρισα, ναι, ότι καθάρισα την Αθήνα. Έτσι, ότι δεν υπέγραψα τον αντιρατσιστικό νόμο. Δεν θέλω στις στρατιωτικές σχολές να μπαίνουν. Οι δημοσκοπήσεις ήδη φέρνουν το ΔΕΔΙΑ ψηλά στην Αθήνα μέσα. Ναι, το φέρνουν ψηλά. Και δεύτερον, κόβοντας το Πασόκ στη μέση και βάζοντας τον Αλαβάνο έστω και ένα 2% να κόψει από το ΣΥΡΙΖΑ, να βγει πρώτο κόμμα ο Σαμαράς να πάρει τις 50 έδρες. 100 έδρες, 100 μην το λησμονείτε. 100 είναι το μπόνους. 50 ήταν με τον παλιό νόμο του Σκανδαλίδη. Με τον νόμο του Παυλόπουλου είναι 100, δεν γίνανε? Όχι, όχι, 40 ήταν. Α, και γίνανε 50. Παρδόν, παρδόν, παρδόν. Συγγνώμη. Αν ήταν 100 θα ήταν. Συγγνώμη. Θα συνέφερε το Σαμαρά, δεν το λάθος, λάθος έκανα. Ναι. Φέρτε μου τον καφέ μου, σας παρακαλώ. Τον καφέ μου να ξυπνήσω. Τον καφέ μου. Βεβαίως. Θα χαιρότανε ο Σαμαράς να ήταν 100. Να ξύπναγε ένα πρωί και να είχε γίνει 100. Ναι. Γιατί θα είχε έστω και λίγες ελπίδες να βγει αυτοδύναμος. Ναι. Λοιπόν, οπομένως ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή ποντάρει σε αυτά τα πράγματα. Είναι ευνοϊκό το κλίμα για τον Σαμαρά, ομολογουμένως. Να μειώσει τη Χρυσή Αυγή, να αφαιρέσει 2% ο Αλαβάνος από το ΣΥΡΙΖΑ, να κόψει ο Λοβέρδος από το Βενιζέλο, ώστε ο Βενιζέλος να είναι όμοιρος των εξελίξεων. Είναι σε πλεονεκτική θέση. Να σε ρωτήσω, το ΣΤΕ πότε θα βγάλει την απόφαση, σήμερα ή αύριο θα βγάλει το ΣΤΕ? Μετά, αφού κλείσει η σύμβουλη, πάντα το ΣΤΕ θα συνυπολογίσει. Καταρχάς το ΣΤΕ δεν μπορεί να ακυρώσει. Μπορεί να βγάλει όμως προσωρινή διαταγή.
Δεν το πιστεύω, γιατί θα είναι άμεση παρέμβαση στην εκτελεστική. Ναι, αλλά αν βγάλει μια. Γιατί πρώτη φορά η δικαιοσύνη θα έρθει να σώσει την πατρίδα στην εκτελεστική εξουσία. Κοιτάξτε, τόσο μεγάλο θέμα, κύριε Κλάν. Θα κάνει το χατήρι τη ΠΟΣΠΕΤ, θα κάνει δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Την προσωρινή διαταγή και θα λύσει και το πρόβλημα το πολιτικό. Αμέσως ο Σαμαράς θα πει: εγώ ήθελα να είμαι σκληρός, αλλά δεν θα κάνω αφού η δικαιοσύνη έβγαλε αυτή την απόφαση. Δεν πάβει ο Σαμαράς να έχει γίνει ρόμπα. Δημιούργησε ένα θέμα, το ανέβασε στα μέγιστα, τον πήχη του ενδιαφέροντος. Τώρα εσείς με ποιον θα συνεργαστείτε τώρα σε εκλογές? Εμείς, κύριε Κλάνθη μου, αφού είναι όλοι σάπιοι, αφού ξέρετε, η Ένωση Κεντρών είναι ένα καθαρό κόμμα. Ναι, αλλά δεν σας ψηφίζει ο κόσμος. Το φωνάζουμε, το λέμε, το ξαναλέμε. Ακούστε, ο λόγος που δεν ψηφίζει, με ρώτησε και προχθές ένας κύριος και μια κυρία και από την Άξο που με έβγαλε στο ραδιόφωνο. Μου λέει, ένα τέτοιο κόμμα με αρχές τόσο καλές, αφού έχετε τη λύση και έχετε για να κοπεί η πολυθεσία, να κοπούν οι διπλές τριπλές συντάξεις, τα χρήματα των κομμάτων, να απολυθούν οι αργόμισθοι από το δημόσιο, χωρίς μνημόνια είχαμε τη λύση, το έλλειμμα να κατέβει στο 3. Ναι. Γιατί, λέει, δεν ήθελε ο κόσμος εσάς και θέλει τους άλλους που μας οδηγήσαν στο Δέλτα Νιτάφ, μας κατέστησαν όμηρους των ξένων? Του απάντησα ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ολιγαρχία καναλαρχών, οι οποίοι έχουν κλέψει το 1999 την Ελλάδα στο χρηματιστήριο, κύριε Κλάνθη μου. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όταν λοιπόν είδατε τώρα τον Αλαβάνο, τον βάλαν 2%, που ο Αλαβάνος έκανε το κόμμα πριν ένα μήνα. Το Λοβέρδο τον βάλανε πάλι πριν ένα μήνα το κόμμα 1,5%. Την Ένωση Κεντρών δεν τη βάζουν πουθενά. Οπότε δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν υπάρχει το κόμμα αυτό ή ότι, ότι δεν έχει καθόλου απήχηση στην κοινωνία. Και ο Έλληνας, άμα δεν πιάνει η ψήφος του τόπο, δεν ψηφίζει. Αυτό σας λέω. Αρκεί να σας πω ότι με ένα νόμο περί υποψηφίων μου κόβουν και από το έξτρα την εκπομπή το μήνα των εκλογών. Γιατί στην κόμμα... ναι, υπάρχει ένας νόμος ότι οι υποψήφοι δεν μπορούν να έχουν εκπομπές. Δεν το ξέρετε? Ναι, το ξέρω. Ναι. Αλλά τι κάνει ο Καρατζαφιάς? Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Τι κάνει? Βάζουν έναν άλλο να κάνει για αυτούς και είναι καλεσμένοι συνέχεια. Ναι, και είναι καλεσμένοι. Θα φωνάξει... Εμένα στο κανάλι, επειδή είναι εχθροί μου αυτοί που έχουν την πλειοψηφία. Θα βάλεις ένα φίλο σου και θα σε βάλει συνέχεια. Ναι, αλλά επειδή είμαστε στα δικαστήρια, με ειδοποιούν ότι κόβονται εκπομπές και θα σε βάλουμε, λέει, 1-2 φορές στις ειδήσεις. Το οποίο και αυτό δεν το τηρούν. Μια στιγμή. Γιατί είστε στα δικαστήρια. Το πόσο τη εκατό του έξτρα είναι το δικό σας? Πόσο τη εκατό είναι τώρα? Όχι, έτσι είναι περίεργα να ξέρουμε. Το ποσοστό ήταν 40, έμεινε 25. 25%. Ναι, ναι. Και αυτή τη στιγμή με τους άλλους είστε... Μα δεν είναι το θέμα του ποσοστού. Όταν ο διοικών το κανάλι... Ναι. Όταν ο διοικών το κανάλι κάνει πρόγραμμα και δεν σε βάζει και... Ποιος ξέρει τι συναλλαγές κάνει με τα άλλα κόμματα, κύριε Κλάνθη μου. Ναι. Τι να κάνουν στις δικαστήρια την περίοδο των εκλογών? Αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, το υπόλοιπο 75% ποιοι είναι οι μέτοχοι του? Είναι ένας Βριώνης. Επειδή βλέπω ότι είναι ωραίο ένας, κανάλι. Το βλέπει η Αθήνα πολύ το έξτρα. Το βλέπει η Αθήνα, αλλά τι κάνει το κανάλι αυτό? Βάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ διαφημίσεις, δημοπρασίες. Ναι, τηλεμάρκετινγκ. Βγάζει λεφτά, ναι, δηλαδή. Βγάζει. Μόνο το δελτίο ειδήσεων. Είναι το... Μα ούτε επ' αυτού δίνουν λογαριασμό αν βγάζουν λεφτά ή και όχι. Βλέπω και τη Χρυσή Αυγή τη φιλοξενή συχνά πυκνά. Συνέχεια, ναι. Επί 7 χρόνια 8 προωθούσε τον Καρατζαφέρη. Ναι. Και τώρα μαλώσανε με τον Καρατζαφέρη και έχουν κάνει κολεγιά με τη Χρυσή Αυγή. Και εσείς τώρα στα δικαστήρια είστε με τον Βριώνη? Και εμείς είμαστε, ναι. Με τον Βριώνη. Γιατί θέλει να βάλει την εκπομπή αργά, θέλει να πουλάει τις ώρες όλο για χρυσαφικά και για αυτά. Δεν τηρεί τα συμβόλαια. Για τηλεμάρκετινγκ, Ναι. Δηλαδή, τώρα με την κρίση αυτή που υπάρχει, εντάξει, το τηλεμάρκετινγκ κάτι αλλά, είναι. Δεν μπορείς και μία φορά την εβδομάδα που έχουμε εκπομπή να τη βάζεις στην εκπομπή 12.30 τη νύχτα και μία. Προχθές πότε, τι ώρα? Για να πουλήσεις τα χρυσαφικά, εσύ να εισπράξεις. Προχθές τι ώρα ήταν η εκπομπή σου? Μετά τα μεσάνυχτα. Μία η ώρα ήταν που σε έβλεπα. Πότε λέτε, πότε? Χθες. Πότε, την περασμένη, ναι, χθες. Κάθε Κυριακή ήταν, 12 με 3 ναι, γίνεται. 12 μετά τα μεσάνυχτα. Αργή, είναι. Αλλά τώρα σου κάνει ζημιά ο Τράγκας τώρα. Και αυτά γίνονται. Τώρα σου κάνει ζημιά ο Τράγκας, γιατί δεν βγαίνει. Δεν να κάνει ο Τράγκας, γιατί ένας για να δει Τράγκα. Ναι. Πρέπει να είναι χαμηλή στάθμης άνθρωπος. Ένας άνθρωπος, αν δείτε το ύφος του Τράγκα, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το παίζει αντιμνημονιακός, ενώ όλα τα χρόνια λιβάνιζε ένα σύστημα
ένα σύστημα που μας στόχευσε. Και αν του έχω ζητήσει, αν είναι σοβαρός, να κάνει και μια εκπομπή πώς στοχεύσαμε. Ποιοι έχουν ευθύνες, γιατί τώρα βρίζει τη Μέρκελ. Εντάξει, η Μέρκελ να δεχτώ ότι φταίει μετά το 2009 για την πτώχευση. Αλλά πριν το 2009 πώς στοχεύσαμε. Λοιπόν, δείτε ο τώρα. Ο κύριος Τράγκας λιβάνιζε Μητσοτάκη, τον θυμάμαι. Μετά λιβάνιζε Παπανδρέου, από όλα τα στάδια. Όταν ήταν στον Αλαφούζο ήταν εναντίον του Μητσοτάκη. Λοιπόν, ακριβώς, ήταν ο αμελέτητος τότε. Δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα συγκροτήματα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Να δούμε τώρα τα συγκροτήματα, τι λένε έτσι για να καταλάβουμε πού το πάνε τώρα οι εκδότες. Ναι. Να δούμε τον Ταβατζηλίκη στην Ελλάδα τι λέει. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε να δούμε, παιδιά, εφημερίδες. Να δούμε εφημερίδες. Λοιπόν, φέρτε τις εδώ. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Φέρτε πρώτα. Λοιπόν, τα νέα. Μεγάλη Δευτέρα. Ο Γολγοθάς των εκλογών και οι ελπίδες για το συμβιβασμό. Όπα, η θέση της εφημερίδας. Μόνη επιλογή η συνεννόηση, τους λέει. Τα νέα λένε. Ναι. Μόνη επιλογή η συνεννόηση. Ακριβώς, και έχουν προφανώς... και τη φωτογραφία του Σαμαρά μαζί με τη Μέρκελ και λέει η Μέρκελ στο Σαμαρά: σε στηρίζω. Λοιπόν, σας λέω και προφανώς πρέπει να υπονοούν αυτό που σας είπα. Ναι. Το να ανοίξει ένα κανάλι αμέσως. Ναι. Ένα κανάλι αμέσως ώστε οι εγωισμοί όλοι να συμψηφιστούν. Για να πάμε στο άλλο συγκρότημα τώρα, στον Πίγασο. Για να δούμε το Έθνος. Το Έθνος. Ναι. Με αποκλίνουν σε συνθέσεις, προσέρχονται στη σύσκεψη αρκετοί. Η αρχηγή. Βρείτε λύση, τους λέει. Περιπέτεια οι προώρες εκλογές. Σαν να τους λέει, όποιος τολμήσει και πήγε εκλογές, θα έχει να κάνει μαζί μου, λέει ο Μπόμπολας. Ναι. Αυτό είναι το αφεντικό. Αυτό τώρα τι είναι, υπέρ του Σαμαρά, δηλαδή είναι αυτό τώρα, υπέρ τι είναι. Όχι, αυτό είναι υπέρ τη τσέπη του. Λέει πιο κάτω. Στα χαρακόμματα. Ο Μπόμπολας σου στέλνει όλου το γλάνια. Έλα πια τώρα, υπερβάλλεται, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δε. Λοιπόν, στα χαρακόμματα τα κόμματα, διλήμματα εκλογικού χαρακτήρα από Σαμαρά με τις μεταρρυθμίσεις ή με το βόλεμα. Βενιζέλος, ο πρωθυπουργός, ευθύνεται για την καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων. Και κουβέληση υψηλή τόνη του Σαμαρά ανοίγουν την πόρτα για ρήξη στην κυβέρνηση. Βάζει και λίγο αλλά το πίπερο έτσι για την αριστερά. Για τους δύο άλλους να μην θεωρείτε ότι είναι και δεξιά. Συγκλίνει προς τα δεξιά η εφημερίδα. Ναι. Πάμε στην Ελευθεροτυπία. Δεν μου είναι η Ελευθεροτυπία, είναι του Τεγόπουλου ακόμα. Ναι, του κόρη του Τεγόπουλου την ξανάνοιξε. Δεν ξέρω αν θα επιβιώσει όμως. Πληρώνονται οι εργαζόμενοι τουλάχιστον, είναι. Αμφίβολο και αυτό. Πάντω για το παρελθόν είναι απλήρωτο. Ναι, μπράβο. Είμαι νέα εταιρεία άνοιξη. Λοιπόν, λέει blackout, λέει και στη συγκυβέρνηση. Εκβιασμοί ως το παραπέντε. Πώς τη βλέπει τη φωτογραφία η Ιουλία μου του Σαμαρά εδώ. Είναι με το, έτσι... το θολωμένο, το θολό το μάτι του, γυαλίζει το μάτι του ή είναι θολό. Θολό είναι, θολωμένο είναι. Που σημαίνει ότι είναι έτοιμος να δαγκώσει δηλαδή. Κύριε Πρόεδρε, τι λέτε? Δεν ξέρω, να πω για το Σαμαρά που γυαλίζει το μάτι δεν του. Δεν κάνουμε πίσω, λέει, και οι τρεις συμφωνήσαμε για 2.000 απολύσεις, λέει ο Σαμαράς. Εντάξει, τώρα... Εδώ που τα λέμε, αυτό έχει γίνει, όντως. Έχει γίνει. Έχουν υπογράψει κιόλα για 2.000. Γιατί κοροϊδεύουν λοιπόν τον κόσμο, άμα. Για 5.000 μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Και γιατί λοιπόν Βενιζέλος και ο άλλος. Γιατί μάθει να τρώει και τον κοντόχορτο, λέτε, γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Έλατε. Ο κόσμος κάνει χωρίς κουτόχορτο. Εγώ είχα πει από το 90 ότι θα πτωχεύσουμε, κύριε Κλάνθη μου. Και ξέρετε, το θυμάμαι εγώ που το λέγατε. Ούτε σπουδαίος ήμουνα, ούτε σοφός. Μια χώρα που δεν παράγει τίποτα, που όλοι θέλανε να πάνε στο δημόσιο. Μια χώρα που όλοι κλέβαν την εφορία. Μια χώρα που όλοι. Ο καθένας έκανε το δαμάτι. Τώρα δεν μας δίνουν τη δόση σήμερα, μου λένε εδώ. Με παίρνουν, βλέπω μηνύματα ακροατών. Δεν την παίρνουμε τη δόση, βγήκε απόφαση. Δεν τη δίνουνε. Ήταν μια δόση. Ήταν 3, τόσο. 3. Αυτά πάνε στο εξωτερικό όμως. Σε ομόλογα πάνε. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Εντάξει. Δεν είμαι σίγουρος. Ο δανεισμός της χώρας τι είναι? Είναι ουσιαστικά. Δεν σου δίνει. Πέσανε και κάποια λεφτά εντός Ελλάδος λίγα. Από τα 100 τόσα. Κάτι ψηλά, Ναι. Περισεβάμενα. Τα κύρια καλύψανε τα ομόλογα. Για να μην σκάσει λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών λεθερίζουν θύελλες. Και αναφέρεται τώρα σε ποια, στη συγκυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, ο τύπος. Η κυβέρνηση σε μια κλωστή και η Τρόικα απειλεί. Να, αυτό που λέγαμε, η Τρόικα απειλεί. Δεν θα πάρετε δόσεις, λέει. Ναι. Η Αυγή στο Σύνταγμα καλεί τον κόσμο. Το βράδυ έχουμε Σύνταγμα. Άλλη τρελή αυτή. Αυτή αρχίσανε πριν τις εκλογές. Αυτή είναι το απόλυτο τρελοκομείο. Να λένε τι διαφορετικό θα λένε από αυτά που λένε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Για να ξοδέψουν κανένα εκατομμύριο ευρώ πάλι σε
αυτούς βάζουν τα μικρόφωνα. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα μνημόσυνο στον Κακαουνάκη. Ναι. Πάμε στο Καρφί, στην εφημερίδα του. Ναι. Βενιζέλος, Κουβέλης γράφουν τους όρους συνεργασίας. Τελεσίγραφο για να αποφευθούν οι εκλογές. Πρώτον, ανοίξει τώρα η ΕΡΤ. Δεύτερον, νέα κυβέρνηση τώρα. Τρίτον, και θέμα πρωθυπουργού στο τραπέζι των αρχηγών. Τέταρτον, πρόσκληση στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει επιτέλους ευθύνες. Στις 6 κρίσιμη συνάντηση. Σύσκεψη. Βρεγμένη σανίδα σωτηρίας αναζητεί στο στέος Σαμαράς. Εφιάλτης για τον Αλέξη, κυβερνητική κρίση. Πυρετώδης διεργασίες στη δεξιά πολυκατοικία. Αχ, τι. Να, και πιο κάτω είναι ο Καραμαλής ντυμένος Βούδας. Ο Καραμαλής ντυμένος. Ο Βούδας λέει της Ραφίνας διέλυσε την ΕΡΤ. Αυτοί οι διάδοχοι του, του Κακαουνάκη έχουν χάσει τελείως σοβαρότητά τους. Είναι σαν τους διαδόχους του Μάρξ. Μπορεί να ήταν πασοκόσκυλο ο ίδιος, αλλά είχε μια σοβαρότητα. Ένα εντάξει, ναι. Οι διάδοχοι του είναι. Ναι, είναι, μη συζητάς. Βράση όριζα, Ναι. Λοιπόν, μια στιγμή να δούμε. Αυτά δεν βλέπω και τίποτα άλλο τώρα το ενδιαφέρον. Παίζουν, λέει, η Ελλάδα αύριο. Παίζουν την Κολοκυθιά, Βενιζέλος, Κουβέλης για εκλογές και μεταρρυθμίσεις και μπούρδες, να πούμε. Τώρα να σας πω κάτι. Αν είχε ξεκινήσει η ιστορία με το για να βλέπανε τελικά τα αίτια που η Ελλάδα μπήκε στο Δουνουτού, αυτά δηλαδή που ο Λεβέντης προέβλεπε εδώ και 15 χρόνια, και αυτοί δεν μπορούσαν να τα δούνε. Όχι, δεν μπορούσαν γιατί βασιζόταν σε κομματικούς στρατούς. Είχαν τσίμπλες στα μάτια του. Είχαν συμφέρον. Όχι, δεν είχαν τσίμπλες. Συμφέρον αυτά κερδίζαν τις εκλογές βάζοντας στρατιές στο δημόσιο. Εδώ και ο Σιμίτης και ο Ράλης και όλοι οι πρωθυπουργοί και ο Καραμαλής και οι πάντες παραμονές εκλογών διορίζανε 100.000 και παραπάνω επισυμβάσει στο δημόσιο. Ναι, ναι, ναι. Να σας πω κάτι, ο Πάγκαλος έχει καιρό να μιλήσει. Το θυμήθηκα τώρα γιατί έχω ένα γάτο που το λένε Πάγκαλο και πήγα να το χαϊδέψω χθες και με κρατσούνησε. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτός. Και λέω, μάλλον ο Πάγκαλος από πάνω τώρα είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις. Ο Πάγκαλος λέει κάποιες αλήθειες. Λέει αλήθειες. Αλλά δεν έχει ζητήσει και αυτός μια συγγνώμη που ανήκε στο Πασόκ. Τώρα οι business πώς πάνε. Άνοιξε το νεκροτοφείο, πώς το λένε. Δεν είναι από το εφρωτήριο. Από το εφρωτήριο είναι το ίδιο πράγμα. Θα κάνει ο Πάγκαλος από το εφρωτήριο. Ναι, θα καίει, λέει, πεθαμένους τους νεκρούς. Λέτε εκεί, να είναι η τελευταία. Και θα. Με χρήματα του ΕΣΠΑ θα γίνει η μπίζνα. Δεν το έχω μάθει. Εσείς τι θέλετε, είστε υπέρ την σκάφη των νεκρών ή υπέρ τη ταφή? Επιλογές είναι αυτά. Κοιτάξτε. Καθένας κάνει ό,τι θέλει. Την άλλη φορά λέγανε και για τους ομοφυλόφιλους που κάνουν συγκεντρώσεις και. Πώς λέγεται, παρελάσεις. Αδερφές και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Με ρώτησε ένας και λέω κάτι που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έλατε. Να ακουστεί η Ελλάδα ότι το απαγορεύει. Και εγώ καλό βέβαια το θεωρώ. Άστο να υπάρχει. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει το δοκιμάζει. Εδώ έχουν στην Αγγλία. Θέλει να γίνει τραβεστή, γίνε ρε παιδί. Έχει αρχιεπίσκοπο τραβεστή. Λοιπόν. Ακούστε, στην Αγγλία η Αγγλικανική Εκκλησία έχει αρχιεπίσκοπο τραβεστή. Και ο οποίος θεωρείται μάλιστα και αρκετά καλός, γιατί στη ζωή του. Καλός τραβεστή δηλαδή. Ενώ στην Ελλάδα έχουμε στους 80 Μητροπολίτες που λένε ότι η μισή και παραπάνω. Είπατε είναι καλός τραβεστή αυτό, είπατε. Όχι, είπα, εκτελεί τα λένε. Τα εκτελεί τα καθήκοντα του τραβεστή καλά, δηλαδή. Όχι του τραβεστή, του αρχιεπισκόπου. Α, του αρχιεπισκόπου. Και, ναι, και τον έχει δεχθεί η κοινωνία της Αγγλίας. Άρα ζούμε σε εποχές που πρέπει να γίνουμε ανεκτικοί. Και κάποια πράγματα. Λοιπόν, να μην μας ρίξει φωτιά ο Θεός και μας κάψει, κύριε Πρόεδρε. Ναι, δεν το λέω σε θέση μου αυτό, αλλά ναι, το ξέρω, το ξέρω. Κάτι. Δηλαδή, όταν ακούω ότι στο Ελσίνκι γίνεται παρέλαση ομοφυλοφίλων. Αυτοί δεν τους βλέπετε πως βγαίνουν στην Eurovision. Στην Γερμανία γίνεται, δεν έχει σημασία τι. Ναι. Και να το απαγορεύσω εγώ στην Αθήνα. Δεν θα ακουστεί καλά στον κόσμο. Θα πούνε αυτοί. Σωστό, έχετε δίκιο. Αυτές τις απόψεις λέω. Όπως λέμε και για τα σύμφωνα συμβίωσης. Ναι. Τα κατηγορούσε η Εκκλησία, έβγαινε ο άνθιμος, έλεγε απαγορεύεται. Γίνανε όμως. Σωστό, έχετε δίκιο. Γίνανε όμως. Δηλαδή ένα προς ένα. Ο πολιτικός γάμος, κάποτε λέγανε, η δεξιά δεν δεχόταν να συζητήσει για πολιτικό γάμο. Mm. Ήρθε ο Παπανδρέου Ανδρέας και ουσιαστικά το μόνο πράγμα τώρα, που χθες είναι η δημοτική γλώσσα και ο πολιτικός γάμος. Τι λέγατε την ώρα που μιλούσατε εσείς από στο δίπλα στο Sky, ήταν ο άλλος, ο Τράγκας. Ο οποίος κάποια στιγμή, όπως εγώ έκανα ζάπινγκ, γυρνούσα μια από εδώ, μια από εκεί. Εγώ έχω το TTV και κάνω ζάπινγκ. Και κάνω ζάπινγκ, ναι. Λοιπόν, και βλέπω τον Τράγκα να πούμε και έλεγε για τον Χριστόδουλο.
Ναι. Για τον Χριστόδουλο, ότι τον φάγανε τελικά. Δεν... Ήταν, λέ... ή έλεγε, λέω, ο Ιαπωνέζος, λέει, γιατρός, ο Ιάπωνας γιατρός, ότι αυτό λέει, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, λέει, δύο πρωτογενείς καρκίνοι. Αυτά, λέει, το φάγανε τον άνθρωπο. Έχει βάση αυτό. Είναι, κοιτάξτε, οι τρέλες του Τράγκα. Δεν λέω ο ίδιος για να δημιουργήσει τηλεθέαση. Ο ίδιος είναι πανέξυπνος και λογικότατος. Αυτά τα λέει για να προσελκύσει τηλεθέαση. Ο άλλος όμως τα έλεγε, ο σύμβουλος του Μητροπολιτού. Του Αρχιεπισκόπου. Ότι μας ψεκάζουν. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα μας ψεκάζουν. Ναι. Ναι. Είναι αυτά όλα ο φτωχός λαός. Δηλαδή από ψεκασμό την πάθαμε. Όχι, ο λαός τους ακούει όλους αυτούς. Μας ψεκάζουν, εννοεί αυτά τα αεροπλάνα, ε. Ο λαός ανοίγει λίγη σοβαρότητα, έπρεπε να σπάει τις τηλεοράσεις με όλους αυτούς. Όταν ακούς να σου λένε ότι μας ψεκάζουν. Εγώ και... θυμάμαι αυτούς τους ψεκασμούς που λένε τώρα. Ναι. Από μικρό παιδάκι, μιλάμε τώρα όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Τα βλέπαμε και λέγαμε, τα λέγαμε αεριωθούμενα. Καλά το λέω, κάπως δεν τα λέγαμε. Μα και αεριωθούμενα είναι, δεν είναι ψεκασμοί. Τι λένε τώρα για ψεκασμοί, τώρα το θυμηθήκαμε ξαφνικά. Αεριωθούμενα. Ναι, αυτοί που ψεκάζουν, εν διάφορη περιπτώσει, ψεκάζουν και τους εαυτούς τους. Τους ψεκάζουν και τους εαυτούς. Άρα. Μα είναι τρελό, είναι μυθομανίες. Α, τέτοια λέει ο Τράγκας, γι' αυτό έχει τηλεθέαση. Έχει για ψεκασμούς μιλάει. Μα ποιος σας είπε ότι έχει τηλεθέαση? Δεν έχει, Η AGP τι του δίνει? Εμένα μου είπε, δεν ξέρω τι του δίνει, αλλά εμένα μου είπε ένας ότι τον άκουσα τρία λεφτά και έκλεισα την τηλεόραση με idea, λέει. Ναι. Δεν νομίζω, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ χαμηλή στάθμης. Δηλαδή τώρα όταν προκυρηθούν εκλογές, δεν θα βλέπω την εκπομπή σας? Δεν ξέρω, σας λέω τι κάνουνε αφού... Θα στείλω mail στο κανάλι και θα διαμαρτυρηθώ. Και όσοι ακροατές ακούτε... Υπάρχει, το έχουν κάνει ήδη 2-3 φορές. Δηλαδή, είναι σχέδιο αυτό. Είναι σχέδιο εξόντωσης. Μέχρι τώρα είχε τον Καρατζαφέρη ως ηθήνοντα νου αυτή η ενέργεια. Τώρα έχει... πάει ο Καρατζαφέρης, τέλος. Ναι, τώρα έχει τη Χρυσή Αυγή. Τώρα έχει Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, χαρήκαμε πάρα πολύ. Σώσω, καλή εβδομάδα, σας ευχόμαστε. Επιτρέψτε μου μία κουβέντα ακόμη. Παρακαλώ. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός μετά από όσα έχει πάθει έχει αρχίσει και ξεχωρίζει τι είναι σοβαρό, τι είναι γελίο. Θα τα πούμε, έχουμε καιρό μπροστά μας. Ναι, οπότε ελπίζω... Άσε που δεν πάμε σε εκλογές, γιατί θα κακό της κεφαλής τους άμα πάμε σε εκλογές. Εγώ αυτό πιστεύω. Μόνο αν θέλουν να σωθεί το Γεωργάκη και ο Παπακωνσταντίνου θα πάμε σε εκλογές. Παραγράφονται τα δικήματα, έτσι δεν είναι? Όμως και αυτό μικρή πιθανότητα. Παραγράφονται τα δικήματα, πάμε σε εκλογές. Μη σοβαρό κριτήριο, ναι. Πρέπει να το λάβετε υπόψη. Σωστό, άρα θα δίκιο. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι το βράδυ. Και ο Θεός βοηθός. Και αναλόγως τι θα φωτίσει ο Θεός στους εγκεφάλους. Έγινε. Θα πράξουμε. Και σας περιμένω και στη Ρόδο, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε να πιούμε το ουισκάκι μας. Σε όλα τα Δωδεκάνησα πάντα ισχύει για μένα ο σεβασμός προς την περιοχή λόγω Ιωάννου Ζήγδη. Και λόγω ήταν ο ιδρυτής της ΔΕΗ και αρχηγός μας μέχρι πρότινος. Και από τον τάφο του ας ευλογεί τον κόσμο. Να μην ψηφίζει όπως ψήφισε μέχρι τώρα για τον βόλεμα με ιδιοτέλεια κλπ. Άντε, γεια σας κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Γεια.